σκοπός αυτής της σύμπραξης είναι να δώσει ένα νέο ποιοτικό άλμα στον παραδοσιακά μέχρι σήμερα γνωστό αγροτικό άγουστο. Το άλμα αυτό πιστοποιείται σε πρώτη φάση και με πολλές φιλοδοξίες τα επόμενα χρόνια με τη διεύρυνση του περιεχομένου και των εκδηλώσεων που ήταν παλιότερα γνωστές στον αγροτικό άγουστο, διευρύνουμε αυτές τις εκδηλώσεις και από άψη περιεχομένου και από άψη χαρακτήρα. Το πρόγραμμα θα ξεκινάει, το φεστιβάλ Γης θα ξεκινάει κάθε μέρα 6,5 ώρα στη Δυτική Τάφρο. Το πρόγραμμα θα ξεκινάει των εκδηλώσεων από τις 7 και θα τελειώνει μέχρι τις 10.30 και θα περιλαμβάνει, πέρα από μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πούμε, θα αναφερθούν, θα περιλαμβάνει συζητήσεις για θέματα που αφορούν τα προϊόντα και την πρωτογενή παραγωγή. Και ιδιαίτερα για αυτές τις συζητήσεις θέλουμε να καλέσουμε όλους τους ανθρώπους, τους παραγωγούς ιδιαίτερα, αλλά και τους καταναλωτές των προϊόντων, να τις παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν, να ενημερωθούν, αλλά και να παρέμβουν στα θέματα τα ιδιαίτερα που θα απασχοληθούν. Όπως είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη βιολογική καλλιέργεια και τα βιολογικά προϊόντα, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικοτεχνία και τους οικοτέχνες, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την έξιμη γεωργία, που είναι η μεγάλη πρόκληση για τον αγροτροφικό τομέα, το βιβλίο της παραγωγής, τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ειδικά προϊόντα που είναι ταυτοτικά και ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη δυναμική, όπως είναι το αβοκάντο, όπως είναι το μέλι. Έτσι είναι, θα γίνουν λοιπόν τέτοιες ενημερωτικού χαρακτήρα συζητήσεις, όπως επίσης θα ανοίξουμε και τη συζήτηση μέσα από, μια συζήτηση για την προοπτική και το μέλλον των αγροτικών συνεταιρισμών στα Χανιά, προβάλλοντας θετικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν από συγκεκριμένους αγροτικούς συνεταιρισμούς στον νομό Χανίων και όπου μπορούν να τους χαρακτηρίσουμε ως εμπειροφόρες για να δώσουν μια γενικότερη προοπτική στους συνεταιρισμούς και στο συνεταιριστικό και στο συνεργατικό κίνημα γενικά, που κατά τη γνώμη μου είναι η μόνη διέξοδος που έχουν οι μικροί παραγωγοί και οι αγρότες για να βρουν προοπτική και μέλλον τα προϊόντα τους, έχοντας το αντίστοιχο όφελος. Αυτές λοιπόν τις συζητήσεις θέλουμε ιδιαίτερα να τις προβάλλουμε, πλαισιώνοντας το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μαζί με τις πολιτιστικές δράσεις αλλά και τις δραστηριότητες δημιουργικές που έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Πέρα βέβαια ότι θα έχουμε επιχειρήσεις που θα εκθέτουν, επιχειρήσεις και φορείς που θα παρουσιάζουν τη δραστηριότητά τους και θα δοθεί δυνατότητα να συζητήσουν με τους ντόπιους, είτε παραγωγούς, είτε καταναλωτές, είτε ανθρώπους του θεσμικού χώρου του Χανίου. Έτσι λοιπόν, καλούμε όλους τους Χανιώτες να στηρίξουν αυτό το πρώτο ποιοτικό βήμα για την αναβάθμιση του θεσμού, για τη δημιουργία ενός νέου θεσμού που μπορεί στα επόμενα χρόνια πραγματικά να αναδειχθεί ένας σημαντικός θεσμός για την πόλη και ιδιαίτερα στο πεδίο των αγροτικών προϊόντων, της παραγωγής και των παραγωγών. Από τα 60 περίπτερα, τα 40 περίπτερα εκθετών, είτε επιχειρήσεων, είτε φορέων, τα έχουν περίπτερα όλοι. Υπάρχει πληροφορία ότι ανταγκαστήκατε, δεν υπήρχε ενδιαφέρον, ότι ανταγκαστήκατε να παίρνετε τηλέφωνο στους επιχειρηματίες, καλούντας να συμμετέχουν. Όχι, δεν πιέσαμε κανένα επιχειρηματία. Ούτε πιέστε, ούτε πιέστε. Είσαι σαν δύο ίσα ίσα τώρα πιέστε. Υπάρχουν 5 επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και δεν τους κάνουμε δεχτές, γιατί δεν υπάρχει χώρος έτσι όπως η διαδικαστή. Έτσι, και όπως επίσης υπήρχαν και μία-δύο επιχειρήσεις, οι οποίες δεν συμμετέχουν στην έκθεση, γιατί δεν ήσουν τις προϋποθέσεις που ήταν σαν συμμετοχή. Και μιλάω για επιχειρήσεις που θα έχουν και τη δυνατότητα πώλησης, γιατί εμείς έχουμε βάλει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων πρώτον να έχουν προϊόντα τα οποία είναι τυποποιημένα και όλοι έχουν τις νόμιμες προδιαγραφές, και δεύτερον να είναι φορολογικά και αδειοδοτικά πλήρης. Έτσι, και από άψη δηλαδή φορολογικών στοιχείων. Υπάρχει δυνατότητα υποδομή όλες οι επιχειρήσεις να έχουν ταμιακή μηχανή και να κόβουν τα απαραίτητα περιστατικά. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όλες επίσης έχουν τις σχετικές αδειοδοτήσεις γενικής πώλησης, πέρα από το ότι, όπως είπα, προϊόντα τυποποιημένα, έτσι, και κύρια και αποκλειστικά θα το έλεγα τοπικής παραγωγής. Έτσι, δεν συζητάμε. Είχατε σήμερα το πρωί μια συνάντηση με το Σύλλογο των Τουριστικών Καταστημάτων και ήδη μας είπαν ότι δεν συμφωνούν ούτε με τον τόπο, ούτε με τον χρόνο, ούτε με τον τρόπο εκδήλωσης και μένουν σε αυτό. Έβαλε μια ανακοίνωση στα νοικιαζόμενα δωμάτια και έβαλε ανακοίνωση και το Σύλλογο των Νοικιαζομένων Αυτοκινήτων. Οι οποίοι στρέφονται
Δεν ξέρω αυτές τις αρακλήσεις που είπατε. Εμείς κάναμε με δική μας εντάξει. Ενώ ότι υπάρχουν αντιρρήσεις ό,τι αφορά το χώρο, τον τόπο. Εντάξει, όλες οι αντιρρήσεις και όλες είναι θεμητές και δεκτές συζήτηση. Εμείς καλέσαμε το σύλλογο που βγήκε δημόσια πριν 10 μέρες στη συζήτηση και κάναμε μια συνάντηση σήμερα. Δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και θεωρώ ότι είναι η συνάντηση και κατέληξε ένα θετικό κλίμα. Όπου εμείς τονίσαμε και αυτό έγινε αποδεκτό. Και υπήρξε συμφωνία σε αυτό ότι πολλές από τις προτάσεις που ήταν να διατυπώσει ο Σύλλογος έχουν σωματωθεί στην διοργάνωση και όπως επίσης είπαμε ότι δεσμευτήκαμε ότι παρατέρω για τις επόμενες διοργανώσεις, και αυτή είναι η προοπτική, να ληφθούν ακόμα περισσότερο, να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση των προτάσεων που διατυπώθηκαν. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι άλλο και δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη φετινή διοργάνωση. Έτσι, και όπως επίσης και αν επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω ένα προσωπικό στοιχείο, θεωρώ ότι το προβλήμα της παλιάς πόλης είναι σε άλλο επίπεδο και είναι και αυτό αποδεκτό από τους ίδιους τους κατοίκους. Πρώτα απ' όλα η παλιά πόλη έχει σοβαρές πιέσεις εξαιτίας της, θα λέει κανείς, υπερεκμετάλλευσης εμπορικού χαρακτήρα του οικιστικού όρου της παλιάς πόλης. Και σε συνδυασμό με αυτό έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι η απομάκρυση των μόνιμων κατοίκων από την παλιά πόλη. Αυτά είναι τα μείζωνα προβλήματα και όλα τα άλλα είναι συνάρτηση αυτού του προβλήματος. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας όλοι μας πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα της παλιάς πόλης. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι η διοργάνωση εκδηλώσεων μέσα στο οικιστικό συγκρότημα της παλιάς πόλης με μέτρα που μπορούν να ληφθούν και εκεί μπορούν να πάρουν κάποια μέτρα είναι πλούτος για την παλιά πόλη, ενισχύουν το πολιτιστικό και την ιστορική, το πολιτιστικό και την ιστορική της διαδρομή και νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε όλοι μας. Άλλωστε πιστεύω ότι η παλιά πόλη ανήκει σε όλους μας, δεν είναι στην ιδιοκτησία κανενός και βέβαια οι θεσμικοί φορείς έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν αυτό το χαρακτήρα και αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της παλιάς πόλης. Και κάτι τελευταίο, είναι ξεκάθαρο ότι επιτρέπονται πόλεις οι δομιανικές, γιατί μας ανέφερε το 45, 12, το 18, γιατί είναι πολύ λάστα και γενικός γραμματέας, ακόμα δεν θυμάμαι. Βεβαίως επιτρέπεται. Όπου λέει απαγορεύεται οι πόλεις οι δομιανικές σε... Αυτή δεν είναι έκθεση. Καταρχήν δεν υπάρχει στο καθεστώς των εκθέσεων αυτή η δραστηριότητα. Υπάρχει στο καθεστώς των γενικών δραστηριοτήτων κοινωνικοπολιτιστικού χαρακτήρα. Αυτό το νόμο που αναφέρεστε είναι, αφορά την λειτουργία εκθέσεων. Και μάλιστα ακόμα και στις εκθέσεις, για να το πω και αυτό, επειδή όπως είπες, είμαι από τους συντάκτες αυτού του νόμου, ακόμα και στις εμπορικές εκθέσεις δίνεται δυνατότητα με κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, τις οποίες έχουμε τηρήσει εμείς εδώ πέρα, να υπάρχουν λιανικές πωλήσεις. Και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ακόμα γίνονται λιανικές πωλήσεις με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Έτσι, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα.